Λοιπόν, φτάνει μεσημέρι σιγά-σιγά, έτσι. Ναι. Μία παρατέταρτο. Λίγο πριν τελειώσουμε, πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί κόσμο και θα απασχολήσει, φοβάμαι, πολύ κόσμο στην πορεία. Όσο θα πέφτουν οι θερμοκρασίες και όσο θα μπαίνουμε προς το χειμώνα. Ναι. Παρατηρούνται λήψεις σε φάρμακα. Ήδη στα φαρμακεία, σε βασικά φάρμακα. Να καλημερίσουμε την κυρία Μαρία Δερμάνη, να μας δώσει τις πληροφορίες και τη δική της άποψη, να μάθουμε γιατί φάρμακα μιλάμε και γιατί ελλείψεις μπορούμε να συζητήσουμε. Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς το πρόβλημα με τις ελλείψεις φαρμάκων δεν έχει σταματήσει ποτέ. Ποτέ. Mm-hmm. Απλά μας απασχολεί περισσότερο όταν ανοίγουν τα σχολεία και μπαίνει ο χειμώνας. Ακριβώς, και εδώ είναι και η δικιά μας φοβία. Περιμένουμε όσο καιρό σιγά σιγά θα κρυώνει. Όπως επίσης, εγώ είχα εφημερία προχθές Κυριακή, παρατήρησα μια αύξηση ακόμα και στα περιστατικά που είχαμε με COVID, όπου και αυτά χρησιμοποιούν φάρμακα κτλ. Νομίζω ότι η κατάσταση θα πάει ακόμα χειρότερα με τις ελλείψεις. Το καλοκαίρι είχαμε το θέμα ότι οι εταιρείες ήταν κλειστές. Κλείνουν για τις καλοκαιρινές διακοπές, οπότε ο νεφοδιασμός της αγοράς ήταν δύσκολος. Ναι. Έφτιαξε λίγο ένα δεκαήμερο με το που ανοίξανε, αλλά πάλι αυτή τη στιγμή με το που αρχίζουν και από τους βρεφονιπιακούς τα μικρά παιδάκια να κρυώνουν, βρίσκουμε πάλι την ίδια κατάσταση. Και η φοβία μας είναι κυρίως γιατί παρατηρούμε ότι οι ελλείψεις είναι σε παιδικά αντιβιωτικά, εκεί έχουμε σοβαρό θέμα, και τα εισπνεώμενα. Και ακόμα ο χειμώνας δεν ξεκίνησε, έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το επακόλουθο που είχαμε από το κλείσιμο των εργοστασίων σε Ινδία και Κίνα για τις πρώτες ύλες, οι οποίες ακόμα δεν έχουν καταφέρει να πιάσουν την παραγωγή, την παγκόσμια. Ή είναι κάποιος άλλος ο λόγος? Κοιτάξτε, το πρόβλημα των ελλείψεων είναι πολυπαραγωγικό. Ξεκινάει όμως από την έλλειψη πρώτων υλών. Η αλήθεια είναι, από τη στιγμή που λείπουν οι πρώτες ύλες, δεν μπορούν να παραχθούν και ικανές ποσότητες για να καλύψουν όλη την αγορά. Επίσης, είναι αυξημένη η ζήτηση, λόγω και της επιδημίας. Και μετά είναι και το θέμα των εξαγωγών, που έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και εμείς, ότι αρκετά φάρμακα εξάγονται σε τρίτες χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, σε μεγαλύτερη τιμή. Να εξαχθούν, έτσι, και να βγουν και καλύτερα αποτελέσματα στις εταιρείες που κάνουν τις εξαγωγές. Πρώτα όμως πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες αυτού εδώ του τόπου. Αυτό ακριβώς φωνάζουμε κι εμείς. Αυτό ακριβώς. Πρέπει πρώτα να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες, το σπίτι μας, τη χώρα μας, και μετά είναι όλα δεκτά και να πρέπει να γίνουν. Άρα τι γίνεται τώρα? Τι γίνεται τώρα? Δηλαδή έρχεται ο γονιός. Χτυπάει ο συνεγερμός, προφανώς. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Λέτε ότι δεν υπάρχουν παιδικές αντιβιώσεις. Τα εισπνεώμενα, παιδικές αντιβιώσεις είναι με το σταυρωμένο, ειλικρινά. Τα εισπνεώμενα έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά στα βρεφάκια. Τι γίνεται, τι λέτε στους γονείς? Δυστυχώς ότι δεν έχουμε. Είναι απίστευτο, δεν περίμενα ποτέ ότι θα το ζήσω αυτό το πράγμα στην Ελλάδα του 2023. Να έρχεται η μάνα στον πάγκο και να λέει ότι δεν έχω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δερμάνη. Να είστε καλά.